Τέταρτη μέρα σε κλειοχιονιά η Κρήτη. Η ελπίδα συνεχίζει από ό,τι βλέπετε, αλλά πιστεύω να είναι η τελευταία της ελπίδα. Η πυκνή χιονόπτωση σε πολλές περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας και ως το ξημέρωμα της Τετάρτης δημιούργησε πολλά προβλήματα. Υπήρξαν κάποια προβλήματα ηλεκτροδότησης στο χωριό στα Δαμάνια. Πήγαν τα συνεργεία της ΔΕΗ και έχουν αποκαταστήσει τη βλάβη. Υπάρχουν κάποια προβλήματα υδροδότησης στα χωριά, γιατί λόγω της διακοπής του ρεύματος σταμάτησαν οι γεωτρήσεις. Είμαστε σε φάση αποκατάσταση αυτή τη στιγμή. Εκχιονιστικά μηχανήματα και γκρέιντερ των Δήμων και της Περιφέρειας προσπαθούν να κρατήσουν τους δρόμους ανοιχτούς, με το μυαλό κυρίως στις ευπαθείς ομάδες που ζουν στην ενδοχώρα. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, αλατιέρες και μηχανήματα της Περιφέρειας σε συνεργασία με μηχανήματα των Δήμων βρίσκονται σε όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο. Έχουμε καταφέρει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και παραμένει ανοιχτό. Κάποιοι οικισμοί είχαν αποκλειστεί, τους οποίους φροντίσαμε να τους καθαρίσουμε τους δρόμους. Οι μεγάλες αρτηρίες του Δήμου μας, όπως Αρκαλοχώρη, Καστέλη, Καστέλη, Τραψανός και Ξανθραψανός, Αρκαλοχώρη, φροντίζαμε να είναι συνέχεια ανοιχτή. Και να συγχαρώ τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου, τον κύριο Σπυριδάκη, και γενικά όλη την ελληνική αστυνομία, που από τις πρώτες πρωινές ώρες και χθες και σήμερα προληπτικά έκλεισε πολλά τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν προβλήματα, να μην υπάρξουν εγκλωβισμοί και να γίνονται οι μετακινήσεις που πραγματικά έπρεπε να γίνονται. Μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας μεταφέρθηκαν στο δρόμο Χουδέτση-Παρθένη-Πύργος για να ανοίξουμε το δρόμο από εκείνη τη μεριά, προκειμένου να μεταφερθούν και δύο συνάνθρωποι μας που είχαν ανάγκη να πάνε στο νοσοκομείο. Ήταν νεφροπαθείς για αιμοκάθαρση. Αυτή η κακοκαιρία, όπως και άλλες θεομηνίες, δείχνουν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να ενισχυθεί. Είναι ο φορέας που είναι πιο κοντά στον πολίτη. Πρέπει να υπάρξει αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, αρμοδιοτήτων και πόρων, γιατί αναδεικνύεται ότι και θέλουμε και μπορούμε. Στο μεταξύ, νέος πονοκέφαλος για τους κατοίκους των οικίσκων στις σεισμόπληκτες περιοχές του Δήμου Μινώα Πεδιάδος. Αυτό που έχω να πω είναι ότι μας έχουν ξεχασμένο στο χιονιά. Το πυκνό χιόνι που στιβάχτηκε πάνω στα Άιζομποξ γέμισε νερά τους οικίσκους, με τους ανθρώπους του συλλόγου που έχει δημιουργηθεί να προσπαθούν μέσα στη νύχτα να τους ξεχιονίσουν και να τους στεγνώσουν. Γεμίσανε τα κρεβάτια των ανθρώπων νερό, και δεν είχαν που να κοιμηθούν το βράδυ. Βγήκαμε πάνω στο κίσκος οι άνθρωποι από εδώ πάνω και βγάζουν τα χιόνια, μήπως σταματήσει να βάζει μέσα νερό. Αυτό ήταν βέβαια και πριν το χιονιά, απλά τώρα είναι ένα παραπάνω. Οπότε ζητάμε να έρθουν να τους επισκευάσουν καλύτερα, να γίνουν εργασίες ώστε να μην τρέχουν. Δήμαρχε, υπάρχει μια μουρμούρα στον οικισμό εδώ των οικίσκων που έχουν τοποθετηθεί με τους σεισμόπληκτους, οι οποίοι παρατήρησαν ότι αρκετοί από τους οικίσκους έβαζαν μέσα νερό. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, έχετε γνώση, υπάρχει κάποια πρόβλεψη για να μονωθούν κάπως? Έχω πει και το είπα και σήμερα και σε άλλους συναδέλφους σας, ότι εμείς εδώ πέρα είμαστε ένας δήμος ο οποίος είμαστε για 18.000 δημότες υπεύθυνοι για όλα και πρέπει να κοιτάξουν τα πάντα. Όπως προηγουμένως μιλούσαμε για τους ανθρώπους που έχουν άμεση ανάγκη για τη ζωή τους. Ξέρω για ένα οικίσκο ο οποίος έβαζε νερά, αλλά από προηγούμενες ημέρες, και είχαμε πει να μονωθεί κάπου και πρέπει να πήγε κάποιος τεχνικός του Δήμου και να έκανε μόνωση τουλάχιστον. Για άλλο τώρα ότι έσταζε ή είχε νερό βάλει δεν το ξέρω. Αλλά για να σκεφτείτε πόσα σπίτια βάζουν νερό και από τα σπίτια τα οποία είναι σήμερα κίτρινα και κάθονται μέσα άνθρωποι, έχουμε και προβλήματα και από αυτούς τους ανθρώπους που διαμαρτύρονται και έχουν και το δίκιο τους να διαμαρτυρηθούν. Την ίδια ώρα προβλήματα αντιμετώπισαν κυρίως ηλικιωμένοι κάτοικοι του καταβλισμού, με ελλείψεις να καταγράφονται σε τρόφιμα και νερά και το σύλλογο να παρεμβαίνει, όπως τονίζει, προκειμένου να αποτρέψει τα χειρότερα. Εμείς μπορούμε να πάμε να πάρουμε παράδειγμα για μας. Αυτοί δεν μπορούν. Είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι που δεν μπορούν να μεταφερθούν, να πάνε στο σούπερ μάρκετ να πάρουν νερό. Σήμερα μας καλέσαμε ακόμη και για ένα παυσίπονο, μια ηλικιωμένη γυναίκα, για να τις πάμε. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Και ούτε ήταν ουσιαστικά δικιά μας δουλειά όλο αυτό το κομμάτι.